ξεκινήσω ανορθόδοξα. Μου έχει λείψει κιόλας τηλεοπτικά πολύ ο Χρήστος Κόνστας από την εποχή που ήμασταν μαζί στο Alter. Θα ξεκινήσω, Χρήστο, με σένα για να σε ρωτήσω πώς νιώθεις σήμερα σε σχέση με αυτά που μας έλεγε στην αρχή του μνημονίου. Αργήσαμε. Σου έλεγε τότε ο Τράγκας, σου έλεγα εγώ, εσύ επέμενες ότι σωστά επέλεξε η χώρα το δρόμο του μνημονίου και ότι αυτός ήταν ο μόνος δρόμος που είχε και ότι σύντομα θα είμαστε στις αγορές, σύντομα θα έχουν λυθεί τα προβλήματά μας. Καταρχάς δεν επέλεξε η χώρα το δρόμο του μνημονίου. Η χώρα έπεσε στον τοίχο και βρέθηκε το μνημόνιο για να τη σώσει. Μπήκαμε στο μνημόνιο όχι επειδή πανηγυρίσαμε όλοι μαζί μια μέρα τι ώρα που πάμε στο Καλά, μνημόνιο. Καλά, υπήρχαν και άλλες επιλογές. Οι οποίες αποδείχθηκαν στον δρόμο ότι δεν υπήρχαν. Πώς αποδείχθηκαν? Ούτε Ρώσοι βρέθηκαν, ούτε Κινέζοι βρέθηκαν, ούτε Αμερικάνοι βρέθηκαν. Όταν χρειαζόμασταν λεφτά, ο μόνος μηχανισμός που βρέθηκε να μας στηρίξει ήταν η Τρόικα. Ένας μηχανισμός που δεν υπήρχε. Ένας μηχανισμός που τον έφτιαξε ειδικά η Ευρώπη για την Ελλάδα. Κανένας δεν μας εντάνησε. Σου θυμίζω ότι εκείνη την εποχή χρειαζόμασταν κάθε μήνα 2 δισεκατομμύρια ευρώ δανεικά για να καλύψουμε τα ελλείμματα. Όχι, χρειαζόμασταν 60 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Αλλά 2 δις το χρόνο επιπλέον για να καλύψουμε τα ελλείμματά μας. Μας έλειπαν 30 δις. Έσοδα-έξοδα. Και δεν μας τα δίνει κανένας. Για να μας τα δώσουν, πληρώναμε 20% επιτόκιο. Βρέθηκε λοιπόν ένας μηχανισμός, ο οποίος μας δάνεισε στην αρχή με 5%. Το θεωρήσαμε καλό. Τότε στήθηκε το πρώτο μνημόνιο στη λογική «Λεφτά υπάρχουν, δώστε μας 150 δις, εμείς ξέρουμε που υπάρχουν τα λεφτά, θα τα βρούμε σε 1-2 χρόνια, γιατί θα κόψουμε τη φοροδία φυγή, θα κόψουμε τις δαπάνες». Ένα χρόνο μετά από το πρώτο μνημόνιο ήρθε ένας νέος υπουργός οικονομικών που έδιωξε την Τρόικα, αν θυμάσαι, περήφανα. Καλά, είχες προηγηθεί εσύ που μας έλεγες ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε βγει από το μνημόνιο, ότι όλοι μας είμαστε. Όπως ακριβώς έκανε η Ιρλανδία. Ότι όλοι μας. Η Ιρλανδία δεν έχει καμία σχέση με γιατί την Ελλάδα. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Γιατί ήταν άλλη κράτη κρίση εκεί, άλλη η κρίση. Την εδώ. Οποία όμως φορτώθηκε από άλλες αιτίες ξεκίνησε εκεί η κρίση, από άλλες αιτίες ξεκίνησε εδώ. Σωστό, αλλά. Πρέπει να πούμε. Κύριε Μιχάλη, μην το. Τα σκονάκια απαγορεύονται. Όχι, δεν είναι θέμα για σκονάκι. Απλά να πω ότι έχει δίκιο σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα των Κινέζων και των Ρώσων. Αυτό το οποίο ξεχνάει ο αγαπητός φίλος ο Χρήστος ο Κόνστας είναι ότι προηγείται κάποιος άλλος που είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 6 μήνες πρώτων εκλογών του 9 για να στήσουν αυτό το μηχανισμό. Αυτό μη μας διαφεύγει. Ήταν δηλαδή ένα βήμα μπροστά. Ήταν. Αυτοί που κάνανε το λάθος αναφέρεται. Ακριβώς. Αυτοί που κάνανε την καλή προετοιμασία πρέπει που κάνανε και το λάθος. Ακριβώς. Αυτό λέω. Ακριβώς. Το success story έχει μεγάλη ιστορία. Το λάθος, επειδή το λέμε συνέχεια λάθος, λάθος, λάθος. Πραγματικά υπάρχει ένας λάθος πολλαπλασιαστής. Αλλά όποιον και αν ρωτήσεις, και σήμερα ακόμα, θα άλλαζες την πολιτική, ειδικά για την Ελλάδα? Η απάντηση είναι όχι. Να σου πω κάτι. Έχεις διαπίστωση μόλις με είδες ότι είμαι χοντρός. Και λες, Χριστό, πρέπει να κάνεις δίαιτα. Είπα εγώ τέτοια. Μου το πες. Έτσι. Μου το πες και έχεις δίκιο. Αν αρχίσεις και μου δίνεις κουραμπιέδες. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Αν αρχίσεις και μου δίνεις κουραμπιέδες, δεν μου κάνεις καλό. Όταν λοιπόν διαπιστώνεις ότι έχω βάλει κιλά, η πρώτη συμβουλή που δίνεις αυτό. Επομένως, Χρήστο μου, εσύ εξακολουθείς 3 χρόνια μετά, 4 πλέον, να θεωρείς ότι ο Παπανδρέου διαπραγματεύτηκε με τον τρόπο που έπρεπε, ότι είχαμε τη συμφωνία που χρειαζόταν η χώρα. Αλλά δεν εφάρμοσε αυτά που υποσχέθηκε. Θεωρείς λοιπόν ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν ένα καλό μνημόνιο. Το πρώτο που εμείς δεν το εφαρμόσαμε όπως έπρεπε. Το πρώτο μνημόνιο ήταν ένα μνημόνιο. Τότε έλεγες ότι είναι καλό, γι' αυτό σε. Όχι, όχι. Και περιμένω να δω αν τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι κάνουν μια αυτοκριτική. Το πρώτο μνημόνιο ήταν ένα μνημόνιο που πίστευε ότι η Ελλάδα θα κάνει τα μέτρα που έπρεπε να κάνει. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα είχε αυξήσει τους δημοσίους υπαλλήλους κατά 25.000. Είχε αυξήσει τα ελλείμματά της και δεν είχε εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές. Και τότε διώξαμε την Τρόικα. Με τον καινούργιο Υπουργό Οικονομικών και ξαναζητήσαμε δανεικά. Δεν εφαρμόσαμε τη συνταγή. Να σου πω με πολύ απλά λόγια να το καταλάβουμε όλοι. Εμάς στην Ελλάδα χρειαστήκαμε. Δεν χρειάζονται δύο χρόνια... λόγια για να το καταλάβουμε. Όχι. Το ζούμε. Αυτό το ζούμε. Σωστό. Λέω, δύο χρόνια αντί να εφαρμόζουμε τη συνταγή, βρίζαμε τον γιατρό. Ένα χρόνο, 18 μήνες τώρα, εφαρμόζουμε τη συνταγή και βλέπουμε τα πρώτα ορατά αποτελέσματα. Αλήθεια. Αυτή είναι η ιστορία. Πάω στον κύριο Γιώργο Δελαστίκ. Κύριε Δελαστίκ, πώς ακούσατε την τοποθέτηση του κυρίου Κόνστα? Διαφωνώ ριζικά και διαφωνούν και οι αριθμοί. Για να είμαι συγκεκριμένος. Το 2009, 31 12, η Ελλάδα είχε δημόσιο χρέος 299 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα που σωθήκαμε, 31 12 του 2013, χρωστούσαμε 321 δισεκατομμύρια. Μας είπανε,
το 2009. Ξέρετε, έχετε 129% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Άρα πρέπει να σωθείτε. Είστε χρεοκοπημένοι, πρέπει να σας σώσουμε. Το 2013-31-12, επειδή ταυτόχρονα κατρακύλησε και το ΑΕΠ μας, κρεμοτσακίστηκε, είχαμε 175% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος. Δηλαδή, με 129 ήμασταν σωσμένοι, ήμασταν χρεοκοπημένοι, με 175 είμαστε σωσμένοι. Πρέπει να είμαστε ηλίθιοι για να πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερο, πόσο μειώθηκε το πραγματικό ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Τα νούμερα που έχω είναι για την εξαετία 2007-2012. Προκρίσεις και όλη η κρίση μέσα μέχρι και το 2012. Στην Ελλάδα το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 35,4%. Στην Ιρλανδία, που και αυτή είναι σε μνημόνιο, πόσο μειώθηκε? 6,2%. Στην Πορτογαλία, 5,3%. Άρα, εδώ υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες γιατί στην Ελλάδα καταβαρωθηκαμε. Πόσα δανείστηκε η χώρα, να ξέρουμε δηλαδή. Πήραμε 25 δισεκατομμύρια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 72 δισεκατομμύρια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, το EFSF που έχετε ακούσει, το Μηχανισμό Στήριξης. Από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 53 δισεκατομμύρια. Και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών χρεώθηκε το ελληνικό κράτος για να τα δώσει στις τράπεζες 41 δισεκατομμύρια. Σύνολο, 191 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά που σας είπα, καινούργια δάνεια. Πότε λήγουν τα δάνεια αυτά? Το 2047, το 2041 και το 2046. Όχι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έχουμε στραγγαλίσει με αυτόν τον τρόπο. Η ανεργία. Πόσο είχαμε? 470.620 άτομα, ποσοστό 9,5%, ήταν το 2009. 2013, 1.374.054 άτομα, 27,6%. 900.000 άνεργοι επιπλέον. Και τέλος, τι θα γίνει φέτος? Δεν λέω ακόμα αν υπάρχει πολιτική διέξοδος, φαντάζομαι θα υπάρξει χωριστός γύρος. Τι θα γίνει φέτος? Η Ελλάδα φέτος πρέπει να πληρώσει 28,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποδόσεις δανείων από το ΔΝΤ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρουμε 17,5 δισεκατομμύρια. Λείπουνε 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρούμε? 14 και 15. Από το πρωτογενές πλεώνασμα. Αστεία πράγματα. Τι λένε οι Γερμανοί? Θα σας δώσουμε δάνειο 10 δισεκατομμύρια για να το πάρουμε πίσω, να μας πληρώσετε και θα μπείτε σε νέο μνημόνιο. Αυτό λένε οι Γερμανοί. Και ένα τελευταίο, μια λεπτομεριούλα. 25 Μαΐου οι ευρωεκλογές. Ξέρετε πόσα πρέπει να δώσουμε στους δανειστές εκείνη τη βδομάδα των ευρωεκλογών? 4,1 δισεκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 3η 20 Μαΐου και την 4η 21 Μαΐου, αλλά 4,4 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες είναι τα λεφτά που είχε δανειστεί πριν από 5 χρόνια ο Αλογοσκούφης για να σωθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτή είναι η κατάσταση με βάση τα στοιχεία. Παρακαλώ, ο κύριος Δελαστίκ. Να βλέπουμε τις εναλλακτικές. Εγώ θα σας το χαρίσω αυτό. Να πάντως αποκαταστήσω και μια λανθασμένη εντύπωση που δημιουργήθηκε. Φάνηκε εδώ, σαν να λέμε. Και ένα λεπτό, η κυρία Ξαφά μου έχει ζητήσει μετά. Ότι οι Έλληνες ζούσαν με δανεικά. Κύριοι, σας θυμίζω. Το 1993, όταν έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δημόσιο χρέος ήταν το 111% του ΑΕΠ της χώρας μας. Επί 17 ολόκληρα χρόνια, προσέξτε, επί 17 συνεχή ολόκληρα χρόνια, δηλαδή τα δύο χρόνια τα ύστερα του Ανδρέα Παπανδρέου, τα χρόνια του Σιμίτη και τα χρόνια του Κώστα Καραμαλή, το δημόσιο χρέος της χώρας έφτασε μέχρι 113%. Δηλαδή,
επί 17 χρόνια δεν αυξανόταν το χρέος μας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό από τους εξοπλισμούς επιτόπου. Ό,τι και, να κάναμε, αυτό που λέω σημαίνει ότι η Ελλάδα... Από πότε άρχισε, κύριε Δελαστήκη, να ανεβαίνει. Από πότε άρχισε να ανεβαίνει, να μας πείτε. Κάντε μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο, το 2009. Μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο, μάλιστα. Επί μήπως μόλις μπήκαμε στο ευρώ. Έτσι κι αλλιώς. Για δείτε το λιγάκι και καλύτερα. Και τα πρώτα χρόνια του ευρώ. Για δείτε το, εσείς τα ξέρετε τα λόγια. Μα ξέρετε ότι όταν μπήκαμε στο ευρώ το χρέος εκτινάχθηκε. Όχι. Και ιδιαίτερα με την κρίση. Όχι, θα απαντήσω, γιατί τα νούμερα τα έχω εδώ. Το ερώτημα για την κυρία Σταυροπούλου. Συγγνώμη, περιμένετε, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι η εικόνα ότι είμαστε μια χώρα παρασιτική, η οποία ζει με δανεικά, είναι ανακριβέστατη με βάση τα στοιχεία. Το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε και διαλύθηκε η οικονομία της χώρας μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο. Και επίσης, το δεύτερο έγκλημα το οποίο έγινε. Εάν το χρέος μας, το δημόσιο χρέος μας, υφίστατο κούρεμα 50% το 2010, μόλις μπήκαμε στο μνημόνιο δηλαδή, τότε, επειδή δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ σχεδόν, το οποίο να είναι κρατικό, να είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να είναι στο μηχανισμό στήριξης, το χρέος μας από 300 δισεκατομμύρια θα γινόταν 140-130, με κάτι ψηλά που ήταν ακούρευτα. Μας βάλαν στο μνημόνιο, συνειδητά η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και κάνανε το κούρεμα 2 χρόνια αργότερα. Το αποτέλεσμα, τα 300 δισεκατομμύρια γίναν 321. Αυτό για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η πολιτική σε επίπεδο κρατών. Και εγώ συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Χατζηνικολάου ότι η κρατικοποίηση του χρέους επιβάλλει, επιτρέπει πολύ περισσότερο πολιτικές διαπραγματεύσεις. Και οι πολιτικές διαπραγματεύσεις γίνονται πάντα στην πολιτική του συσχετισμού δυνάμεων. Άμα είσαι νενέκος, άμα ό,τι και να σου λένε, λες μάλιστα κύριε, βεβαίως και θα σε λιώσουν σαν σκουλίκι. Εάν διεκδικήσεις, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε λύσεις. Πρέπει να ξέρετε ότι δεν έχει σημασία η απόλυτη τιμή του χρέους, αλλά μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, 17 χρόνια, όσο και αν αυξανόταν το χρέος μας ονομαστικά, επειδή αυξανόταν και το ΑΕΠ μας, ήταν απολύτως εξυπηρετήσιμο. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, 90% έχει δημόσιο χρέος η Γαλλία. Η Γερμανία χρωστάει ως κράτος 2-3 εκατομμύρια, 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως, επειδή είναι μεγαλύτερη η γερμανική οικονομία, αυτό αντιστοιχεί στο 80% του ΑΕΠ. Σκεφτείτε, δεν ήταν, μην τρώτε το παραμύθι ότι η Ελλάδα ήταν υπερχρεωμένη προ-μνημονίου. Πολύ φυσιολογικά ανέβαινε, διότι ως κράτος είχαμε πολύ περισσότερα λεφτά στη διάθεσή μας. Δεν είναι λοιπόν ότι υπήρξε τα 17 χρόνια που σας ανέφερα, από το 1993 μέχρι το 2008, δεν υπήρξε ουσιαστική αύξηση του χρέους μας.